Είναι στιγμή που ο πατέρας του άτυχου 30χρονου αντικρίζει την 24χρονη και τον 20χρονο που κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν το γιο του. Προσπαθεί να τους επιτεθεί. Μπροστά του μπαίνουν αστυνομικοί να το σταματήσουν. Οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Η μητέρα του άτυχου νεαρού, μην μπορώντας να συγκρατήσει την οργή της, φωνάζει. Η 24χρονη και 20χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς σύμφωνα με τους αστυνομικούς δολοφόνησαν μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους τον νεαρό για να τον ληστέψουν μέσα στο διαμέρισμά του στη Δάφνη. Μου έφυγε 30 χρόνων παιδί. 30 μου σκότωσε το παιδί μου μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήταν αυτό διάρρηξη. Αυτό ήθελα να μάλλον να σκοτώσουν και το παιδί μου. Ήταν σκηνοθετημένο. Πιστεύω ότι ήταν στημένη η δουλειά. Σημαίνει δηλαδή ότι κρύβονται πίσω άλλοι άνθρωποι. Ναι. Και ότι δεν είναι δηλαδή η γυναίκα αυτή. Δεν ξέρω ακριβώς. Αυτά θα φτιάξει η αστυνομία. Η αστυνομία έφτασε στην εξιχνίαση ψάχνοντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 30χρονου και τις επαφές του στο κινητό του. Τα στοιχεία του οδήγησαν στην 24χρονη φίλη του, με την οποία είχαν γνωριστεί δύο μήνες πριν μέσω Facebook. Δεν τη γνώριζα γιατί είχε κουκούλα στο πρόσωπο. Πού να την ξέρω εγώ αυτή εδώ πέρα. Και η κόρη μου. Μια φορά στην πλατεία Καλογύρωση έπαιρναν καφέ μαζί. Σύμφωνα με την αστυνομία, κίνητρο της ανθρωποκτονίας ήταν η ληστεία την οποία οργάνωσε και αποφάσισε η 24χρονη μαζί με τρεις φίλους της. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ατυχός νέος μπήκε στο στόχαστρο όταν έμαθαν από έναν φίλο που αγόραζε χρυσά από τον πατέρα του ότι έχει πολλά χρήματα. Έτσι, ο 20χρονος ζήτησε την 24χρονη να γίνει δόλωμα και να αρπάξουν χρήματα από το χρηματοκιβώτιο. Αποφάσισαν μάλιστα να επιδιώξει να το συναντήσει στο σπίτι του για να τον ληστέψουν. Θεωρώ ότι η στιγερή αυτή δολοφονία κρύβει και άλλα πράγματα, αλλά θα ήθελα να περιμένουμε να δούμε και την ανάκριση, τι θα αποκαλύψει. Την ημέρα της δολοφονίας πήγε 24χρονη με τον 30χρονο στο σπίτι του, στη Δάφνη. Οι γονείς του έλειπαν στη δουλειά. Ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα χωρίς να καταλάβει κάτι ο άτυχος άνδρας, η φίλη του άνοιξε την πόρτα στους συνεργούς της. Ο 20χρονος, σύμφωνα μάλιστα πληροφορίες, είχε συμφωνήσει να δώσει 4.500 ευρώ στην κοπέλα για να ανοίξει την πόρτα. Αφού τον χτύπησαν, τον έδεσαν και τον φήμωσαν, πήραν από το χρηματοκιβώτιο 130.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ έψαξαν και όλο το σπίτι. Τρεις μέρες μετά τη δολοφονία, 24χρονος και 20χρονος έφυγαν στη Γερμανία. Αν και παντρεμένος, φέρεται πως διατηρούσε παράλληλα δεσμό μαζί της. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν την ημέρα που επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 40.000 ευρώ περίπου και μέρος από τα κοσμήματα που είχαν πάρει από το διαμέρισμα. Οι συνεργοί τους, ηλικίας 27 χρονών, αναζητούνται. Από αυτές τις ιστορίες, βρε παιδί μου, που τις ακούς και λες, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις από πού να φυλάσσεσαι πρώτον. Και πόσο επικίνδυνα είναι τελικά όλα αυτά. Παρακολουθώντας και όλη αυτή την ιστορία, βλέπεις μια 24χρονη γυναίκα που αν ας πούμε, να το πάμε έτσι απλά και ανθρώπινα δηλαδή, δεν είναι αντικειμενικά μια γυναίκα που θα μπορούσε να αποτελέσει δόλωμα. Δεν έχει δηλαδή ούτε το ύφος, ούτε το σωματότυπο, ούτε την εμφάνιση, να το πω έτσι απλά. Που θα μπορούσε μια γυναίκα αυτή να δελεάσει έναν άντρα μέσω Facebook. Ξέρεις πόσοι βάζουν όμως φωτογραφίες, άλλες φωτογραφίες, ψεύτικες. Και μπορεί να τις πείσεις. Ναι, αλλά την είχε γνωρίσει.